Λέω ότι η σημερινή εκδήλωση που οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλίας επιβεβαιώνει, δείχνει δηλαδή ότι το κόμμα μας είναι σωστά προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση των διεθνών εξελίξεων και σχέσεων ως αναγκαίο και σταθερό στοιχείο της ιδεολογικοπολιτικής και μαζικής δράσης και δουλειάς των κομματικών μας οργανώσεων. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η ταξική πάλη πρέπει να αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα. Και αυτό συμβαίνει σε εκείνο το βαθμό που παίρνονται υπόψη και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, των διεθνών εξελίξεων, τα οποία βρίσκονται σε άμεση αλληλεξάρτηση και με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Μελετώντας τις διεθνείς εξελίξεις, το κόμμα μας επιδιώκει να αντλεί συμπεράσματα και να εντάσσει στη γενικότερη εμπειρία του να εμπλουτίζει τη γνώση και την πείρα της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων της νεολαίας μας. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαία συνθήκη για το δυνάμωμα της αντιμονοπωλιακής αντιπεριαλιστικής πάλης, τελικά της πάλης για τη λαϊκή εξουσία. Νομίζω ότι σας είναι γνωστό πως το κόμμα μας έδωσε στη δημοσιότητα την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με θέμα «Οι διεθνείς εξελίξεις στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή και η θέση του ΚΚΕ». Αυτή μας την επεξεργασία θα τη βρείτε και στην ΚΟΜΕΠ, η οποία υπάρχει και στη σημερινή μας εκδήλωση. Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια ταξικής ανάλυσης των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, τα Βαλκάνια, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το ρόλο των υπεριαλιστικών οργανισμών και άλλα σοβαρά ζητήματα. Και συνιστούμε στους φίλους του ΚΚΕ, στους εργάτες και στις εργάτριες, στα λαϊκά στρώματα, ιδιαίτερα στους νέους και στις νέες, να μελετήσουν αυτές τις θέσεις, να πούν τη γνώμη τους και να συμβάλλουν μαζί στην ενημέρωση του λαού μας, στην πάλη κατά των αστικών και οπορτουνιστικών θέσεων που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, επικαλύπτουν την ουσία, δηλαδή την ταξική πάλη, τη σύγκρουση των οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις. Μόνο αν δούμε τη σχέση οικονομίας-πολιτικής στην πραγματική αλληλεξάρτησή τους, θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε το ταξικό αντιλαϊκό χαρακτήρα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, τον υπεριαλισμό ως ανώτερο στάδιο του καπιταλισμού, που γίνεται πιο επιθετικό στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης και στη συνάφεια που έχουν όλα αυτά με τον υπεριαλιστικό πόλεμο στη Λιβύη, τις λαϊκές κινητοποιήσεις, τις εξεγέρσεις στην Αίγυπτο και την Τινησία, την πορεία γενικά των διεθνών εξελίξεων. Οι ανταγωνισμοί και οι διαφωνίες, βάλτε το σε εισαγωγικά, που εκφράζονται στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα για τη σύνδεση της οικονομίας, που είναι το κυρίαρχο στοιχείο, με την πολιτική, της εσωτερικής με την εξωτερική πολιτική. Η διακρατική υπεριαλιστική ένωση, με τη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης και τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να εξαπολύσει ακόμα πιο σφοδρή επίθεση κατά των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων στο όνομα της καπιταλιστικής κρίσης, των ελλειμμάτων και του χρέους, για τα οποία καμιά ευθύνη δεν έχουν οι λαοί. Την ίδια στιγμή που η διακρατική υπεριαλιστική ένωση με πρωταγωνιστές τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και άλλες καπιταλιστικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, εξαπολύσανε πολεμική επίθεση κατά της Λιβύης σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί άλλο, για τον έλεγχο των πετρελαίων. Η γραμμή που διαπερνάει την επίθεση κατά των λαϊκών δικαιωμάτων και του πολέμου είναι τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών ομίλων, η εξάπλωση της επιχειρηματικής καπιταλιστικής δραστηριότητας, η διαμόρφωση των όρων για ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων, ο έλεγχος των πετρελαίων και του δρόμου διέλευσης των αγωγών, που είναι βασικά στοιχεία του ανταγωνισμού με τους οικονομικούς ομίλους της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας και άλλων δυνάμεων. Στην πορεία αυτή εκδηλώνονται και αντιθέσεις μεταξύ των υπεριαλιστικών χωρών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη με τη στάση της Γερμανίας, η οποία δεν συμμετέχει στην επέμβαση αυτή τη στιγμή,
Αλλά η στάση της αυτή δεν έχει σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα, αφού καθορίζεται από το πώς θα υπηρετηθούν τώρα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, πιο αποτελεσματικά τα δικά της συμφέροντα των δικών της μονοπωλίων που εκπροσωπεί. Γι' αυτό πρέπει να είναι καθαρή η γραμμή της πάλης των λαών. Συνολική σύγκρουση με τις αστικές τάξεις, με τους καπιταλιστές και τις υπεριαλιστικές ενώσεις, συγκέντρωση δυνάμεων με σκοπό την ανατροπή των εκμεταλλευτών. Ο αγώνας θα είναι πιο αποτελεσματικός στο βαθμό που αποκαλύπτονται και καταπολεμούνται τα ψεύτικα διλήμματα αυτών που απολογούνται για λογαριασμό του συστήματος. Αυτό ισχύει και για τον πόλεμο κατά της Λιβύης, που είναι ένας ακόμα άδικος, υπεριαλιστικός πόλεμος και δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα του λιβυκού λαού, που υποφέρει τόσο από την αστική τάξη και το καθεστώς της, όσο και από την υπεριαλιστική επέμβαση. Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης, η οποία συμβαδίζει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι αβάσιμοι, επικίνδυνοι και πρέπει να καταδικαστούν μαζικά από το λαό μας. Τι λένε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία? Λένε ότι η υπεριαλιστική επίθεση νομιμοποιείται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι λαοί έχουν υποχρέωση να αντιπαρατεθούν με αυτόν τον ισχυρισμό, κατανοώντας ότι ο ΟΗΕ έχει τεθεί από χρόνια στην υπηρεσία των υπεριαλιστικών στοχεύσεων, ιδιαίτερα μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Τα επιχειρήματα ότι τώρα έχουμε έναν πολυπολικό κόσμο που δήθεν θα οδηγήσει στον εκδημοκρατισμό των διεθνών σχέσεων καταραίουν. Το διεθνές δίκαιο, στο οποίο εκφράζεται ο διεθνής σχετισμός δύναμης, που έχει γίνει πολύ αρνητικός για τους λαούς, χρησιμοποιείται για να στηρίξει την υπεριαλιστική επιθετικότητα. Αυτό αποδεικνύεται με τους πολέμους των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, κατά του Αφγανιστάν, που στηρίχθηκαν σε κατασκευασμένες κατηγορίες, σε προσχήματα που αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια σαν ψεύτικα. Αυτό αποδεικνύεται από τη διαιώνιση του καθεστώτος της εισβολής της κατοχής στην Κύπρο από το 1974, αλλά και τη μη επίλυση του παλαιστινιακού προβλήματος, παρά το γεγονός ότι με τη συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι λένε ακόμα κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία? Λένε ότι ο πόλεμος κατά της Λιβύης υπηρετεί την προστασία των αμάχων και ότι γίνεται για ανθρωπιστικούς λόγους. Πρόκειται για μεγάλο ψέμα. Η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει τις στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια, πολεμικά πλοία, αεροπλάνα και άλλα μέσα στην υπηρεσία του υπεριαλιστικού πολέμου, που γίνεται για τον έλεγχο των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, για τον έλεγχο της περιοχής. Σε αυτή την κατεύθυνση διατίθονται τα αεροδρόμια της Αντραβίδας, το αεροδρόμιο του Αράξου, συμμετέχουν δηλαδή ενεργά στις νατοϊκές υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πληρώσουν πολιτικά πολύ ακριβά τη συμμετοχή τους στο μακέλεμα των λαών, για να υπηρετηθούν τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας και το ενδιαφέρον της να προωθήσει τα επιχειρηματικά της σχέδια στη Λιβύη και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ανάγκη να πάμε παραπέρα. Η ιστορική πείρα να αποτελέσει βάση για γενικότερο προβληματισμό πάνω στο θέμα του πολέμου, που είναι γέννημα του καπιταλισμού και θα τον συνοδεύει μέχρι το θάνατό του, μέχρι την ανατοπή του. Το ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκε καλά με το καθεστώς Καντάφη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέπτυξαν σημαντικές οικονομικές σχέσεις με τη Λιβύη. Εξασφάλισαν τα συμφέροντά τους, ικανοποίησαν τους στόχους τους με τη χρησιμοποίηση των λεγόμενων ειρηνικών μέσων, αλλά διαβλέποντας τον κίνδυνο της εξάπλωσης της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας και παίρνοντας υπόψη τα σχέδια του καθεστώτος Καντάφη για παναφρικανική επέκταση της δράσης τους, παίρνουν τα μέτρα τους. Επιλέγουν να επιβάλλουν άλλη πολιτική λύση, επιβεβαιώνοντας και δικαιώνοντας τη θέση των κομμουνιστών, ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα βία μέσα.
Το ΚΚΕ δεν είχε καμία σχέση με το καθεστώς Καντάφη, που πολέμησε τους κομμουνιστές και δεν επέτρεψε καν τη δημιουργία κομμουνιστικού κόμματος. Όμως η πολιτική αρχών του κόμματός μας, η συνεπής αντιπεριαλιστική του στάση, εκφράζεται με τον αγώνα που έχει αιχμεί, την αποφασιστική καταδίκη της υπεριαλιστικής επίθεσης, την απέτηση να σταματήσουν αμέσως οι βομβαρδισμοί και κάθε είδους στρατιωτικής επιχείρησης, να απεμπλακεί δηλαδή η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν τώρα οι βάσεις της Σούδας και του Ακτίου. Οι εξελίξεις στην Λιβύη, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να γίνουν υπόθεση του ίδιου του λαού και του κινήματός του. Το ΚΚΕ ξεχωρίζει τις εξελίξεις στη Λιβύη από τις εξελίξεις στην Αίγυπτο και την Τινησία. Στις χώρες αυτές αναπτύχθηκαν λαϊκοί αγώνες. Ξεσηκώθηκε ένα μεγάλο μέρος του λαού, ιδιαίτερα μεσαία στρώματα και νεολαία, κατά της φτώχειας, της ανεργίας, της διαφθοράς, της καταπίεσης που επέβαλαν τα καθεστώτα Μουμπάρακ και Μπεν Αλί, των οποίων τα κόμματα συμμετείχαν στη σοσιαλιστική διεθνή με πρόεδρο τον κύριο Παπανδρέου. Στην Αίγυπτο, από καιρό πριν αναπτύχθηκαν απεργιακοί αγώνες της εργατικής τάξης που χτυπήθηκαν από το καθεστώς. Αυτά τα σημαντικά στοιχεία των εξελίξεων επιβεβαιώνουν τη θέση του ΚΚΕ, που ερμηνεύει τις εξελίξεις ως αποτέλεσμα του συνδυασμού εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, με κυρίαρχους αυτούς που γίνονται στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Τμήματα της αστικής τάξης συμμετείχαν και συμμετέχουν στη διαδικασία των αλλαγών με σκοπό τόσο τον εξυγχρονισμό της οικονομικής βάσης και την απελευθέρωση κλάδων και τομέων της οικονομίας που παραμένουν υποκρατικό έλεγχο, όσο και για την αστική κοινοβουλευτική προσαρμογή του πολιτικού συστήματος, ώστε να αντιστοιχηθεί με την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας. Η εκτίμηση αυτή δεν παραγνωρίζει το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που έχουν συνδέσει τα συμφέροντά τους με την περιοχή και δουλεύουν στα πλαίσια βεβαίως έντονων ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στη βάση του σχεδίου Νέα Μέση Ανατολή, για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους, να προφθάσουν την ισχυροποίηση ακραίων ισλαμικών σχηματισμών και να προωθηθεί η διαδικασία του αστικού εξυγχρονισμού, προετοιμάζοντας μεταβατικές πολιτικές λύσεις, οι οποίες δεν αποκλείουν το λεγόμενο πολιτικό Ισλάμ, κατά το παράδειγμα της Τουρκίας. Γεννιέται ένα εύλογο ερώτημα. Ποιος είναι ο ρόλος των κομμουνιστικών κομμάτων στις δύο αναφερόμενες χώρες? Γεγονός είναι ότι τα κομμουνιστικά κόμματα είναι απαγορευμένα για πολλά χρόνια. Έχουν υποστεί μεγάλες διώξεις και αντιμετωπίζουν ισχυρή ιδεολογική επίθεση, μέρος της οποίας είναι και η μελετημένη στήριξη ισλαμικών κινημάτων με σκοπό την καθήλωση του κομμουνιστικού κινήματος. Η συμμετοχή τους στους αγώνες, κυρίως μέσα από συμμαχικά σχήματα, συγκέντρωσε την προσοχή στην ανατροπή των φθαρμένων και διεφθαρμένων κυβερνήσεων σε μέτρα εκδημοκρατισμού του αστικού καθεστώτος, αλλά η στάση αυτή απέχει από τις απαιτήσεις της ταξικής πάλης, που φέρνει επίμονα στην ημερήσια διάταξη την αναγκαιότητα επαναστατικής στρατηγικής και τακτικής που συμβάλλουν στην προετοιμασία της εργατικής τάξης, την εφοδιάζουν με στόχους πάλης που μπορούν να πάνε μπροστά την υπόθεση της συγκέντρωσης εργατικών λαϊκών δυνάμεων γενικά για την πάλη, για την εξουσία. Το κόμμα μας στάθηκε αλληλέγγυο στο λαϊκό αγώνα που αναπτύχθηκε. Εξετάζει προσεκτικά την πορεία χειραγώγησης του αγώνα και υποστηρίζει τη θέση ότι οι προσδοκίες των λαών δεν μπορούν να δικαιωθούν αν δεν ανατραπεί η εξουσία του κεφαλαίου και δεν εξαλειφθούν οι παράγοντες που οδηγούν στην εξάρτηση από τις υπεριαλιστικές δυνάμεις. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, οι εξελίξεις στο Αιγαίο και γενικότερα η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι στο κέντρο μιας μεγάλης συζήτησης, στην οποία το ΚΚΕ παρεμβαίνει με τις δικές του θέσεις, που είναι θέσεις αρχών, σε αντίθεση με εθνικιστικές ή κοσμοπολίτικες προσεγγίσεις. Είναι γεγονός ότι οι αστικές τάξεις και των δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την παρουσία τους, να δυναμώσουν τη θέση τους, να την αναβαθμίσουν στην υπεριαλιστική πυραμίδα. Σε αυτή την κατεύθυνση, στη δεκαετία του 90, σε συνθήκες ανόδου της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας και ενώ η Τουρκία αντιμετώπιζε οικονομική ύφεση,
η ελληνική αστική τάξη διαμέσου της πολιτικής της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είχε βασικό προσανατολισμό την επιθετική προώθηση των ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων στα Βαλκάνια. Την ίδια περίοδο, για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του ΝΑΤΟ, την προώθηση της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των αστικών τάξεων των δύο χωρών, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε ελληνοτουρκικές συμφωνίες που συνιστούν υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τη Συμφωνία της Μαδρίτης που έγινε το 1997, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε πως η Τουρκία έχει νόμιμα ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα στο Αιγαίο, ενώ με τη Συμφωνία του Ελσίνκη το 1999, στο όνομα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνώρισε ελληνοτουρκικές συνοριακές διαφορές πέρα του προβλήματος του υπαρκτού της υφαλοκρηπίδας. Στο δρόμο αυτό, ιδιαίτερα μετά την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης στην Ελλάδα, η ελληνική αστική τάξη επιταχύνει τους ρυθμούς προσέγγισης με την αστική τάξη της Τουρκίας. Πάνω σε αυτό τον άξονα, υπογράφηκε μεγάλος αριθμός ελληνοτουρκικών οικονομικών συμφωνιών και πραγματοποιούνται σε σταθερή βάση συνομιλίες οι οποίες, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της τουρκικής κυβέρνησης, περιλαμβάνουν ένα σύνολο θεμάτων στο πνεύμα των συμφωνιών της Μαδρίτης και του Ελσίνκη, προκαλώντας μεγάλες ανησυχίες. Άλλωστε, είναι φανερό ότι τμήμα της αστικής τάξης της χώρας μας, καθώς και ξένα μονοπόλια, ενδιαφέρονται για την άμεση εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών, των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Αιγαίο και πληθαίνουν τα σενάρια για συνεκμετάλλευση, που στην πράξη σημαίνει παραχώρηση του ενεργειακού πλούτου που βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης του ελληνικού κράτους. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να ορίσει τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες της χώρας, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και καθορίστηκαν ήδη οι αντίστοιχες οικονομικές ζώνες από την Κύπρο, το Ισραήλ και το Λιβανό με σκοπό την εκμετάλλευση κοιτασμάτων ή την διεκδίκηση περιοχών που εκτιμιέται ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις εκφράζουν πολιτική υποχώρηση από αυτά που προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις και ιδιαίτερα η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η οποία καταγράφει ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη και καθορίζει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, ζήτημα το οποίο η Τουρκία αντιμετωπίζει ως αιτία πολέμου. Η κυβερνητική θέση περί προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ελληνοτουρκική συμφωνία, περικλείει κινδύνους, γιατί τόσο σοβαρά ζητήματα δεν μπορεί να αφαιθούν στην κρίση ενός δικαστηρίου που κρίνει με πολιτικά κριτήρια, όπως απέδειξε η απόφασή του για την νομιμοποίηση της απόσχησης του Κωσόβου από τη Σερβία. Στην πράξη, έχει ξετιναχθεί η θέση ότι η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφάλιζε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η ουσία είναι ότι η συμμετοχή των δύο κρατών στο ΝΑΤΟ έχει διαμορφώσει ήδη καθεστώς συνδιαχείρισης στο Αιγαίο και οι παρεμβάσεις των υπερελιστικών οργανισμών ενισχύουν τη λογική της αμφισβήτησης των συνόρων. Η αστική τάξη της Τουρκίας προσβλέπει στην οικονομική και στρατιωτική ισχύ της γειτονικής χώρας, διεκδικεί στρατηγικό ρόλο στο ενεργειακό πεδίο, ρόλο ισχυρής περιφερειακής δύναμης και δουλεύει στη βάση σχεδίου για την επέκταση των τουρκικών μονοπωλίων στα Βαλκάνια, στον Κάφκασο, στη Μαύρη Θάλασσα, στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, για να αποσπάσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο από τους φυσικούς πόρους και τις αγορές της περιοχής, αξιοποιώντας και το ισλαμικό στοιχείο στα πλαίσια της στρατηγικής του λεγόμενου νεοοθωμανισμού. Το κόμμα μας είναι σταθερά προσανατολισμένη στην ανάπτυξη της φιλίας, της διεθνιστικής αλληλεγγύης ανάμεσα στην εργατική τάξη και τους λαούς των δύο χωρών. Και έχει μεγάλη σημασία η κοινή, δημόσια, πρόσφατη τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
και του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας που στηρίζεται στη βάση της αρχής του προλεταριακού διεθνισμού. Η λύση για τους δύο λαούς βρίσκεται μόνον στην ανατροπή της αιτίας που γεννά αντιθέσεις, συγκρούσεις, πολεμικές σειράξεις. Και αυτή η αιτία δεν είναι άλλη από τα καπιταλιστικά υπερκέρδη. Για το λόγο αυτό πρέπει να δυναμώσει η αντιπεριαλιστική πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος και στις δύο χώρες, ενάντια στις αστικές τάξεις και την συμμετοχή, εμπλοκή Ελλάδας-Τουρκίας στα υπεριαλιστικά σχέδια για την αποδέσμευσή τους από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελούν μόνιμη πηγή οδυνηρών συνεπειών σε βάρος των λαών. Το κόμμα μας αντιμετωπίζει το θέμα του ορυκτού, του ενεργειακού πλούτου, του Αιγαίου, από τη σκοπιά της προοπτικής της λαϊκής εξουσίας και οικονομίας, που είναι βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση αυτών των πόρων προς όφελος του λαού μας. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, παρακολουθούμε με προσοχή και ανησυχία τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, στα οποία δυναμώνει ο ανταγωνισμός των αστικών τάξεων και εμπλέκονται ακόμα περισσότερο στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς με την ένταξη των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επέκταση του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Σημαντικό ζήτημα είναι η ανεξαρτοποίηση του Κωσόβου, που προέκυψε μετά την επίθεση και την επέμβαση των Αμερικάνων και των Ατοϊκών κατά της Γιουγκοσλαβίας το 1999 και το διαμελισμό αυτής της χώρας. Παρακολουθούμε τις διπλωματικές κινήσεις στο θέμα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την αναζήτηση μιας συμβιβαστικής λύσης στο θύμα της ονομασίας, ώστε να δικαιολογηθεί η ένταξη της φύρωμης στο ΝΑΤΟ που απαιτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και το άνοιγμα του δρόμου για την ένταξή της επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόμμα μας από πολλά χρόνια πριν στη βάση αρχών και ενάντια στο κυρίαρχο ρεύμα υποστήριξε ότι η αιμονή στην ονοματολογία ήταν και είναι επικίνδυνη και αδιέξοδη πολιτική. Ότι σε μια διαπραγμάτευση για εξέβρεση κοινώς αποδεκτής λύσης, στην οποία περιλαμβάνεται με οποιοδήποτε τρόπο το όνομα Μακεδονία και όποια παράγωγα, θα πρέπει ρητά να γίνει αποδεκτός μόνο ως γεωγραφικός προσδιορισμός. Να μπει τέλος στην αλυτρωτική προπαγάνδα να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση του απαραβίας των συνόρων, της αδαφικής ακαιρεότητας και της κυριαρχίας των δύο χωρών. Ταυτόχρονα, θεωρούμε πως πρέπει να αναπτυχθεί ένα ισχυρό μέτωπο αντιμετώπισης της υπεριαλιστικής πολιτικής του Διέρη και Βασίλευε στα Βαλκάνια, στα πλαίσια της ανάπτυξης εντός αντιπεριαλιστικού αντιμονοπωλιακού κινήματος κατά του ΝΑΤΟ και των Αμερικανικών επεμβάσεων και των αστικών τάξεων στην περιοχή, με κατεύθυνση στο σοσιαλισμό, γραμμή πάλης που ενσωματώνει τις ανάγκες των λαών της περιοχής και μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εργατικής λαϊκής πάλης. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, η ιστορική πείρα διδάσκει ότι η αστική τάξη και οι υπεριαλιστικές ενώσεις αξιοποιούν υπαρκτά μειονοκτικά ζητήματα ή και δημιουργούν ανύπαρκτα μειονοκτικά προβλήματα για να διασπάσουν τους λαούς, για να περνούν την πολιτική του Διέρη και Βασίλευε. Επαγρυπνούμε και ανοίγουμε μέτωπο σε σχέδια όπως αυτό της λεγόμενης Μεγάλης Αλβανίας, που συνδέεται με την ενσωμάτωση του Κωσόβου στην Αλβανία, τη διεκδίκηση τμήματος της Φύρων, της Σερβίας, ακόμα και της Ελλάδας. Οι επιδιώξεις αυτές δεν έχουν καμιά σχέση με τα συμφέροντα του αλβανικού και των άλλων λαών της περιοχής, αντίθετα, οδηγούν σε μεγάλες περιπέτειες, σε εντάσεις και πολέμους. Στην Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, υπάρχει η μουσουλμανική μειονότητα, καθώς επίσης και η σλαβόφωνη. Το κόμμα μας είχε στο παρελθόν και εξακολουθεί να αντιπαλεύει διακρίσεις σε βάρος τους, όταν και στο βαθμό που αυτές εμφανίζονται. Όμως θέλουμε να τονίσουμε ότι η αναγνώριση μακεδονικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τουρκικής μειονότητας, όπως επιδιώκουν οι αστικές τάξεις και εθνικιστικοί κύκλοι των γειτονικών χωρών, με την ενθάρρυνση υπεριαλιστικών μηχανισμών, θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα για την αφισβήτηση των διεθνών συνθήκων, όπως είναι η Συνθήκη της Λοζάνης, και συνεπώς την αφισβήτηση των συνόρων, γεγονός που θα πυροδοτήσει νέες εντάσεις και πιθανόν πολεμικές αναμετρήσεις. Επίσης,
Η ιστορική πείρα διδάσκει ότι το κεφάλαιο αξιοποιεί το ρατσισμό. Καλλιεργεί την ξενοφοβία για να τσακίσει το εργατικό λαϊκό κίνημα. Να εγκλωβίσει τη λαϊκή αγανάκτηση σε αντιδραστική κατεύθυνση. Ιδιαίτερα η κομματική οργάνωση Ηλίας έχει πικρά πείρα για τη βάρβαρη εκμετάλλευση των εργατών γης στη Βόρεια Ηλία. Στην πράξη αντιμετώπισε τους μηχανισμούς καταστολής των κεφαλαιοκρατών όταν στάθηκε πλάι στο δίκαιο αγώνα των εργατών γης. Το δράμα των μεταναστών και στη χώρα μας είναι αποκλειστικό δημιούργημα και ευθύνη των υπεριαλιστικών επεμβάσεων που ενεργά στηρίζουν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Λάος και με σύγχρονα σώματα πρετοριανών που αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε Αφγανιστάν και Γιουγκοσλαβία. Επομένως, αυτά τα κόμματα μόνο ανεύθυνα δεν είναι για την όξυση του μεταναστευτικού ζητήματος και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Συμμετέχουν και συναποφασίζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό ζήτημα, συμφωνούν με τη συμμετοχή της χώρας μας στους υπεραλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις που ευθύνονται για την έξαρση της μετανάστευσης και προσφυγιάς, όπως αποδεικνύεται και από την πρόσφατη υπεραλιστική επέμβαση στη Λιβύη, γιατί ψήφισαν και εφαρμόζουν τη συνθήκη του Δουβλίνου 2 και τη συνθήκη Σέγγεν, που μετέτρεψε τη χώρα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και εγκλωβισμού μεταναστών. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η περιοχή μας και η ευρύτερη περιοχή της Κασπίας, του Καυκάσου, είναι μεγάλη στρατηγική σημασία. Γιατί? Έχει ενεργειακές πηγές, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Είναι χώρος διέλευσης των αγωγών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους. Είναι χώρος πολύμορφης οικονομικής δραστηριότητας, στο οποίο συναντιόνται μεγάλα συμφέροντα. Είναι περιοχή σημαντικών θαλάσσιων και χεσαίων δρόμων του μεγάλου και μεγάλου στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Εδώ διασταυρώνονται οι σχεδιασμοί, οι στρατηγικές και τακτικές κινήσεις των αστικών τάξεων της περιοχής, αλλά και των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων και οργανισμών, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας, η οποία μετά τις αντιπαναστατικές ανατροπές αποτελεί μια ισχυρή υπεριαλιστική δύναμη, της Κίνας επίσης, που δυναμώνει την παρουσία της και επεκτείνει τη δράση της για λογαριασμό μεγάλων οικονομικών ομίλων, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ κινούνται και οι περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, το Ιράν, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, αλλά και η Ελλάδα που διεκδικεί θέση στις εξελίξεις με κριτήριο τα συμφέροντα της αστικής τάξης αλλά και των υπεριαλιστικών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει. Πρόσφατα, στις 9 Μάη, συμπληρώθηκαν 66 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Έχουμε χρέος να γνωρίσουν ιδιαίτερα οι νέες γενιές ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως και ο πρώτος, ήταν αποτέλεσμα ακριβώς του παραπάνω ζητήματος που περιγράψαμε, δηλαδή της μεγάλης όξυσης των ιδεοπεριαλιστικών αντιθέσεων για το μοίρασμα των αγορών, στις συνθήκες δύο μεγάλων οικονομικών κρίσεων του καπιταλισμού που βάθυναν την ανισόμετρη καπιταλιστική ανάπτυξη και κατέστησαν και πάλι τη Γερμανία δύναμη κρούσης του διεθνούς υπεριαλισμού. Τα υπεριαλιστικά κέντρα συγκαλύπτουν ότι οι άδικοι πόλεμοι ξεπηδούν από τη φλέβα του καπιταλιστικού συστήματος. Γίνονται επειδή υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Οι ιδεοϋπεριαλιστικές αντιθέσεις για το μοίρασμα των αγορών, που αντικειμενικά αποτελούν τη χειρότερη μορφή καταστροφής των παραγωγικών δυνάμεων. Μέρος του υπεριαλιστικού ιδεολογικού πολέμου αποτελούν και η παραχάραξη της ιστορίας. Η επιχείρηση αταξικής ερμηνείας τόσο των αιτιών του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όσο και των λαϊκών αντιφασιστικών μετόπων. Η προσπάθεια να αποενοχοποιηθεί η ταξικότητα που έχει ο προδοτικός ρόλος μια σειράς αστικών κομμάτων και κυβερνήσεων. Η συκοφαντία να ταυτιστεί ο κομμουνισμός με το φασισμό, ο Στάλιν με το Χίτλερ, για να διαμορφωθούν υποταγμένες συνειδήσεις, να συκοφαντηθεί η ταξική πάλη και η προοπτική της. Η συγχρονισμένη οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008-2009 στα περισσότερα καπιταλιστικά κράτη όξυνε τις αντιθέσεις μεταξύ τους, τους ανταγωνισμούς, φέρνοντας ανακατατάξεις και στις διάφορες υπεριαλιστικές συμμαχίες.
η κοινή στρατηγική του διεθνούς καπιταλισμού ενάντια στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα δεν εξαλείφει το σκληρό ανταγωνισμό για το μοίρασμα των αγορών. Ο λυσαλαίος ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπογραμμίζει ότι η ανθρωπότητα κάθε άλλο παρά έχει απαλλαγή από τον κίνδυνο ενός νέου πιο γενικευμένου πολέμου. Το εθνικό πεδίο πάλης παραμένει για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα ο κύριος χώρος δράσης και ανατροπής. Αφετηρία για την ενότητα της διεθνούς εργατικής τάξης ενάντια στους διεθνείς, στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα. Όσες πολιτικές δυνάμεις διακηρύσουν ότι το εθνικό πεδίο πάλης είναι ξεπερασμένο, είτε περιφρουρούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, είτε έχουν παραιτηθεί και συμβιβαστεί αρκούμενες στον αξιερωισμό του καπιταλιστικού συστήματος. Μόνο ο συνεπής ταξικός αγώνας στην κάθε χώρα είναι η προϋπόθεση συνεπούς και αποτελεσματικής διεθνούς ταξικής πάλης. Συμβάλλει στην ανάπτυξη του προλεταριακού διεθνισμού, της αντιυπεριαλιστικής αλληλεγγύης και της κοινής δράσης της εργατικής συμμαχίας με τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και της υπαίθρου. Το κόμμα μας και τώρα, όπως και τότε, στα χρόνια του πολέμου ανέδειξε τη δύναμη που έχει ο λαός όταν θελήσει να δράσει και να οργανώσει τον αγώνα του. Τότε, όπως και σήμερα, οι αστικές πολιτικές δυνάμεις και τα όργανα τους προσπαθούσαν να ενσπείρουν στη λαϊκή συνείδηση την ιτοπάθεια, τη φρονιμάδα. Τότε έσπηραν την ιτοπάθεια υποστηρίζοντας ότι οι χιτλερικές στρατιές ήταν ανίκητες, πως η αναμέτρηση μαζί τους ισοδυναμούσε με τρέλα. Ανάμεσα σε άλλα, βαφτίζουν σήμερα από κοτιά την αντιυπεριαλιστική πάλη, ενάντια σε όλες τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Επιβεβαιώνεται και πάλι ότι μέσα στο αστικό κράτος είναι άλλη η πατρίδα του κεφαλαίου και άλλη του λαού. Είναι άλλη η νομιμότητα των μονοπωλίων και άλλη η νομιμότητα των λαϊκών δικαιωμάτων. Συντρόφισσες και φίλοι, τα γεγονότα, οι μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις σε Τινησία και Αίγυπτο, που οδήγησαν στην απομάκρυση του Μουμπάρακ, του Μπε Αλί, ηγετών της σοσιαλιστικής διεθνούς, όπου προεδρεύει ο Παπανδρέου, δείχνουν μεταξύ άλλων πως οι λαοί έχουν δύναμη στα χέρια τους. Και αυτή η δύναμη μπορεί να απελευθερωθεί για το δικό του συμφέρον, στο βαθμό που κατακτιέται προσανατολισμός, που δεν περιορίζεται στο διωγμό ενός δυνάστη, αλλά ανοίγει το δρόμο για βαθιές αλλαγές, για ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό είναι αναντικατάστατη η παρουσία, η δράση επαναστατικού κομμουνιστικού κόμματος, που θα είναι καλά προετοιμασμένο και ικανό να ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες εξελίξεις, στις απαιτήσεις τελικά της ταξικής πάλης. Στην εποχή μας εξακολουθεί να είναι αναγκαίο και πολύ πιο όριμο από την άποψη των υλικών συνθήκων το πέρασμα από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Η ιστορική πείρα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης του 20ου αιώνα δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει μια ανώτερη οριμότητα το επαναστατικό εργατικό κίνημα, πρώτα απ' όλα η πρωτοπορία του, το κομμουνιστικό κίνημα, συνειδητά ξεπερνώντας τις ιδεολογικές πολιτικές συνέπειες της νίκης της αντεπανάστασης που δεν υποτιμάμε. Ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της αναζωογόνησης του κομμουνιστικού κινήματος. Θα είναι ο αιώνας των νέων κοινωνικών επαναστάσεων, που θα φέρουν με μεγαλύτερη οριμότητα και σταθερότητα την εργατική τάξη και τις άλλες λαϊκές δυνάμεις στην πολιτική εξουσία, για να είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών κριτήριο της οικονομικής, κοινωνικής οργάνωσης και ανάπτυξης. Πέρα από τα λάθη που μπορεί να επαφήνει κανείς και να εξηγήσει στις στροφές της οικονομίας σε αυτές τις χώρες, οδήγησε και δυσκόλεψε πολύ την παραπέρα ανάγκη των λαϊκών κυμάτων. Διότι τη δεκαετία του 60 και 70 υπήρχαν και τα έρωπλα κινήματα τα οποία ήταν μεγάλο πρόβλημα για τον υπηρεσμό και τον καπιταλισμό. Διότι ο ρόλος του ΟΗΕ δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια πρόβλημος και λαϊνός, ήταν και τη δεκαετία του 60 και του 70, όταν ήταν αποφάσεις. Θυμόσαστε οι παλιότεροι στην Αφρική ότι τότε υπήρχε
υπήρχαν όπλα κινήματα. Αγγόλα, Τανζανία, Λαϊκές Δημοκρατίες, Κονγκό και άλλες χώρες δεν είχε αποσαφινιστεί η ζώνη της Βόρειας Αφρικής, διότι στην Τόπισσα Κατερίνα και στο Μαρόκο και στην Αλγερία υπάρχουν κάποιες ιδιόμορφες καταστάσεις. Και εκεί υπάρχουν οργανωμένες λαϊκές δυνάμεις, οι οποίες αντιπαλεύουν το σύστημα κάτω από πάρα πολύ σκληρές συνθήκες. Αυτό δυσκόλεψε πάρα πολύ τη μετέπειτα πορεία και έδωσε αέρα στα παλιά του διεθνούς καπιταλισμού και υπερελίου. Συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση της Τρόψας, διότι πολύ σωστά περιέγραψε γενικότερα αυτό το πλαίσιο που κινούνται σήμερα οι αντιθέσεις των σύγχρονων κόσμων. Όμως πρέπει να μας προβληματίσει και κάποιες μας προβληματίσουν η δομή και η οικοδόμηση, αν θέλετε, μέσα από κάποια μέτρα τυποποίηση του κρατικού που παίρνει κάποιε χώρε σαν τη Βενεζουέλα. Κοιτάξτε με. Το ΚΚΚ Βενεζουέλα έχει σαφή θέση απέναντι στην πορεία του Τσάβε. Είναι φοβερό αυτό το τελευταίο παράδειγμα με την παράδοση του σύντροφου στι Κολομβιανέ αρχέ. Η Κούβα έχει αρχίσει στον τομέα τη οικονομία και νομίζω ότι πρέπει να δούμε και μια απάντηση από το παραπάνω. Κάποια, αν θέλετε, ελαφρά μορφής φιλοδοτήρησης της οικονομίας. Εάν θα συνεχίσει αυτό το βιολί και το βαθύνι, δεν θα έχει, αν θέλετε, καλή εξέλιξη. Και όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία αυτές οι συνθήκες δεν τελειώνουν σε μια διάλεξη, αν θέλετε, είναι θέμα έντονου υδρογεωπολιτικού προγραμματισμού με αιτίες, μέσα από μια, αν θέλετε, ένα διαλεκτικό τρόπο αντιμετώπισης για τις αντιθέσεις του σύγχρονου κόσμου. Πιστεύω ότι, αν θέλετε, δεν θα να απαντήσω στον σύντροφο για την Ελλάδα, γιατί δεν τους είχα καθόλου. Θυμάμαι όταν παλεύαμε στην Ελλάδα, εδώ δεν δεχόταν ο Μπενάς και η ηγεσία της Ελλάδας να κάνουν μαθήματα μαρξιστικής ιδεολογικής κατάρτισης. Γιατί η φύση της Ελλάδας ήταν ακόμα σοσιαλδημοκρατία. Δεν θα συγκρίνεται σε καμία επίσης την ύπαρξη δράση του ΚΚΕ. Και θα δείτε ότι οι αντίπαλοι δεν έχουν επιχείρηματα να χτυπήσουν το δημοκρατικό κόμμα. Τρεις είναι οι άξονες που κινούνται. Τα επιχείρηματα της αντίδρασης. Στον πλατή κόσμο, αλλάξτε την ΑΛΕΚΑ. Ένα αυτό, το οποίο πολύ το πιπηλάνε. Και 300 είναι ήδη δεύτερο πιπήλισμα, τα οποία λέγεται κάθε μέρα. Και το τρίτο που πρέπει να εστιάσουμε την προπαγάνδα μας, δεν έχετε προτάσεις στο σαφόνικο κόμμα. Εμείς μπαίνουμε στα καφενεία όταν βγαίνουμε για να σπάσει στη συντρόφισσα και σύντροφοι και λέμε, ακόμα και με φωτοτυπίες, το άρθρο του σπάστη για το πρόγραμμα λαϊκής εξουσίας οικονομίας. Το βουλώνε, σκάβει, δεν μιλάνε, δεν απαντάνε. Πρέπει να περάσουμε επιθετικά στην προπαγάνδα. Επειδή όμως η ιστορία δεν σταματάει, δεν σταματάει ούτε στα 60 χρόνια, γιατί ο καπιταλισμός έχει ύπαρξη εκατονταριών, να το πω έτσι. Είμαστε αισιόδοξοι ότι ναι, θα έχουμε ανατροπές. Θα έχουμε εξελίξεις. Θα έχουμε αποστάσεις. Και κάθε χώρα πρέπει να προετοιμάζει την ηγετική, αν θέλετε, την πολιτική της πρωτοπορία που είναι τα κομμουνιστικά κόμματα, δεν έχει σημασία αν λέγονται εργατικά κομμουνιστικά κόμματα. Εδώ το περιεχόμενο είναι η οικοδόμηση του σοσιαλισμού μετά την ανατροπή του καπιταλισμού. Αυτό θέλω να πω. Σύντροφοι, γίνεται καθαρό ότι ο υπεριαλισμός για να επιβιώσει το απέδειξε δύο φορές και δεν είναι δεν το είχε τίποτα αποδείξει άλλη μια τρίτη με τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Να καταστρέψει λαό, δύναμη. Και σε αυτή την προσπάθεια θα καλέσει και τώρα πεμβαίνει βέβαια ξεπέρασε και τα δεδομένα. Τώρα πεμβαίνει άλλο τα κατευθείαν. Βάζουν μια κέρδο. Γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο. Και όσο θα πλησιάζει προς το τέλος του, θα γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο. Γιατί είναι στα ωριά. Σε αυτή την προσπάθεια, οι κυβερνήσεις που στηρίζουν αυτή την πολιτική θα καλέσουν τον λαό, την τάξη, να υπερασπιστεί αυτή την πολιτική. Και να κάνει θυσία η τάξη, η εργατική τάξη, για την δράσμηση των δικαιωμάτων, των ζημερώτων και των περιαλιστών. Λοιπόν, εμείς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας καθαρό, να διαπαιδαγωγήσουμε την τάξη,
καμία θυσία και ανυπακοή για τα συμφέροντα της πρωτοκρατίας των υπηρεαλιστών. Γι' αυτό λέμε και όχι στους πολέμους, να μην συμμετέχουμε, να μην βγαίνει εσφαντός έξω από τα σύνορα, να μην. Και όταν θα καλέσουμε, δεν ξέρω τι πλοκή μπορεί να γίνει, δεν θα πάμε να πολεμήσουμε και για τα συμφέροντα της πρωτοκρατίας. Πρέπει να το δούμε κι αυτό. Σε κρίσιμες στιγμές. Εκεί που θα πολεμήσουμε για τα συμφέροντα της τάξης. Και θα, αν κάνει τάξη θυσία, θα κάνει για να υπερασπιστεί, για να υπερασπιστεί την προσπάθεια που θα κάνει, εν πάση περιπτώσει για να πάρει την εξουσία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή τώρα, εντάξει, σκοτώνω τη λαή για να φέρει το ψωμί. Δηλαδή, άμα εμείς σαν πρωτοπορία δεν καταγωγήσουμε διαφορετικά την τάξη, και αυτή την ευθύνη έχουμε τελικά. Και θα αρχίσει από το μικρό η διαπαιδαγώγηση από την απεργία, από τη μικρή κινητοποίηση, από τη μικρή θυσία, μέχρι τη μεγαλύτερη. Και αυτό είναι καθημερινό στην προσπάθεια του αγώνα. Γιατί πρέπει να το έχουμε καθαρό, δεν θα αφήσει έτσι ο υπεριαλισμός, δεν θα αφήσει την εξουσία του. Θα κυθεί αίμα, να το έχουμε καθαρό και να το έχει τάξει καθαρό. Ότι θα πάμε με ρογοπέταλα, δεν μας πούνε περάστε, είτε είμαστε εμείς, είτε είναι οι επόμενες γενιές. Ξέρουμε ότι το θέμα που σήμερα μας απασχόλησε δεν είναι από τα εύκολα ζητήματα. Αν όμως καταφέραμε σήμερα να δημιουργήσουμε έναν προβληματισμό, να τσιγκλίσουμε ένα ενδιαφέρον, είναι ένα το κρατούμενο. Και βέβαια εννοείται ότι δεν τελειώνουμε με τη σημερινή μας εκδήλωση, δεν απαγορεύεται δηλαδή αυτές οι πρωτοβουλίες να πολλαπλασιαστούν. Θα έλεγα πολύ περισσότερο σε περιοχές που στο διατάφτα βιώνουν τα προβλήματα. Ξέρω εγώ, η περιοχή εκεί που έχει το αεροδρόμιο, όλη την Ηλία βεβαίως αφορά, αξίζει να οργανώσουμε αντίστοιχες συζητήσεις για το ποιες είναι οι θέσεις μας, πώς βλέπουμε εμείς τα ζητήματα της άμυνας, πώς βλέπουμε ότι διασταυρώνονται οι υπεριαλιστικοί, οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις κλπ. Θα ήθελα να σας θυμίσω το εξής, ότι αμέσως μετά τις εκλογές, αυτό που είπαμε συνθηματικά και λιδωρηθήκαμε σαν ΚΚΕ ήταν «Έχουμε πόλεμο». Και καλέσαμε την εργατική τάξη να πάρει τα μέτρα της, διότι πραγματικά δεν θα άφηναν τίποτα όρθιο. Αυτό επιβεβαιώνεται και αποτυπώνεται σε όλες τις εξελίξεις. Και στο εσωτερικό της χώρας μας και στο εξωτερικό. Και πραγματικά, όσο καλύτερα μπορέσουμε αυτό να το δώσουμε, να το εξηγήσουμε στην εργατική λαϊκή οικογένεια, τόσο περισσότερο θα πολλαπλασιαστούν αυτοί που σήμερα πρέπει να στρατευτούν με την πολιτική πρόταση που κάνει το ΚΚΕ. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι το ζητούμενο. Αν θέλετε, η πείρα η οποία συγκεντρώνεται και που με μεγάλη προσοχή τη μελετάμε σαν κόμμα, παρεπιπτόντως χωρίς καμία υπεροψία, να είμαστε καθαροί, με την έννοια ότι εμείς, ξέρω εγώ, είμαστε εκεί και οι άλλα, τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα ενδεχόμενα, δεν έχουμε αυτή την αντίληψη. Προσπαθούμε οι σχέσεις μας να αποτυπώνεται με πολύ καθαρό τρόπο και να στηρίζεται στις αρχές του μαρξισμού, λενισμού κλπ. Λέω λοιπόν ότι η πείρα η οποία συγκεντρώνεται επιβεβαιώνει απόλυτα την πολιτική ορθότητα του κόμματός μας σήμερα. Εμείς σήμερα γιατί πράγμα καλούμε την εργατική τάξη? Γιατί πράγμα παλεύουμε σε όλα τα επίπεδα? Παλεύουμε ώστε να μην περάσουν, να δυσκολέψουν, να παρεμποδιστούν αυτά τα μέτρα και δίνουμε όσο μπορούμε περισσότερο σε αυτόν τον αγώνα και νομίζουμε ότι εδώ δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι έχουμε και αποτελέσματα. Το γεγονός ότι οι ίδιοι εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα ήθελαν, ότι πρέπει να πάρουν και άλλα μέτρα και το επιβεβαιώνει απόλυτα και έρχονται και επανέρχονται. Είναι δυσκολία η οποία αντανακλάται από την ίδια την πάλη του λαϊκού κινήματος και θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλει σαν ΚΚΕ. Ταυτόχρονα όμως οφείλουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα, να προειδοποιήσουμε την εργατική τάξη ότι πρέπει να βάλει πλώρη, όχι μόνο στο να παρεμποδίσει αυτά τα μέτρα,
όχι μόνο να τα δυσκολέψει, όχι μόνο ένας αγώνας, αλλά ένας αγώνας με προοπτική, ένας αγώνας που στο επίκεντρό του θα έχει και σημαία του θα έχει την εξουσία της εργατικής τάξης. Γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό υπάρχουμε, γι' αυτό δρούμε. Σε αυτά τα πλαίσια, αν θέλετε, γίνεται και η συντροφική κριτική και διαπάλη και με τα υπόλοιπα κομμουνιστικά κόμματα. Παραδείγματος χάρη, ορισμένες πλευρές που αφορούν την οικονομία της Κούβας και πρωτοβουλίες που παίρνει με βάση και τις αποφάσεις του τελευταίου συνέδριου, εμείς έχουμε κάνει καθαρό στους συντρόφους. Τι εκτιμούμε με βάση την επεξεργασία που κάναμε στο συνέδριό μας για τις αιτίες ανατραπής του υπαρκτού σοσιαλισμού. Είμαστε καθαροί ότι εδώ η πείρα δείχνει από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση ότι όταν ανέχεσαι πολύ περισσότερο, όταν στηρίζεις σε κεντρικό επίπεδο αυτόνομες οικονομικές μονάδες, επιχειρήσεις, όταν κάνεις φιλοφτερό το κεντρικό σχέδιο, ουσιαστικά δυναμητίζεις, είτε το θέλεις είτε όχι. Εμείς δεν λέμε σύντροφοι ότι όλα γίνονται, πώς να το πει κανείς, προμελετημένα με την έννοια, ξέρω εγώ ότι όλα έχουν αναφορά σε προδοσίες και τέτοια. Όχι. Είναι πίεση σύντροφοι των δυσκολιών όλα αυτά. Κυρίως αυτό αντανακλά. Λοιπόν, τους λέμε την πείρα μας σύντροφοι. Και οφείλουμε, νομίζουμε, να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι δεν στηρίζουμε την κουβενική επανάσταση, αυτό είναι γνωστό. Και βέβαια αυτή η στάση μας δεν έχει καμία συγγένεια με την πολεμική που κάνουν οι αντίπαλοι σε σχέση με την σοσιαλιστική οικοδόμηση, έτσι όπως την έζησε η ανθρωπότητα στον προηγούμενο αιώνα και με ό,τι υπάρχει σήμερα, όπως είναι σοσιαλιστική οικοδόμηση Κούβα. Παραδείγματος χάρη, εάν έπαιρνε κάποιο από τα παιδιά εδώ που είναι μπροστά το λόγο, θα μας έλεγε ότι η διαπάλη και στα αμφιθέατρα περιστρέφεται γύρω από αυτό. Εάν υπάρχει σήμερα προοπτική, εάν είναι εφικτή η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, λιδωρούν, κατασκοφαντούν το σοσιαλισμό που οικοδομήθηκε, λιδωρούν και χτυπάν τη συνεπίταξη εκεί πάλι, το κόμμα που με συνέπεια όλα 90 χρόνια και βάλε είναι στην πρώτη γραμμή κλπ. Επομένως, αυτό είναι το ζήτημα, το θέμα και κάτω από αυτό το πρίσμα εξετάζουμε, βλέπουμε και παρατηρούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Έχουμε καθαρό ότι δεν είμαστε και στην καλύτερη περίοδο και φάση του παγκόσμιου επαναστατικού και εργατικού κινήματος. Γνωρίζουμε ότι οι ανατροπές στο σοσιαλισμό μας δυσκολεύουν και κυρίως δυσκολεύουν την ίδια την εργατική τάξη, γιατί είναι αρνητικότατοι οι συσχετισμοί δύναμης. Δεν υιοθετούμε όμως με τίποτα την επιχειρηματολογία η οποία, παραδείγματος χάρη, περίπου στοιχίζει ή ισοδυναμεί τη μαχητικότητα ενός κομμουνιστικού κόμματος, μετριώντας συγκεκριμένες ενέργειες, δράσεις, δραστηριότητες. Νομίζουμε ότι αυτό που αποτυπώνει τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητα ενός κομμουνιστικού κόμματος καταρχήν είναι το εξής ένα. Η καθαρότητα όσον αφορά τη στρατηγική του και την πολιτική του στόχευση. Αυτή είναι η πηγή δύναμης για ένα κομμουνιστικό κόμμα και αυτή είναι, αν θέλετε, και αυτή είναι η στέρεα η βάση που πρέπει να κάνει και την ίδια την εργατική τάξη να ακουμπήσει πιο αποφασιστικά στο κομμουνιστικό κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι, παραδείγματος χάρη, από το πόσες και ποιες δυνάμεις κινητοποιούμε πρώτα και κύρια στην εργατική τάξη. Από το πόσες και ποιες δυνάμεις κινητοποιούμε στον χώρο των μικρομεσαίων που δοκιμάζονται από τα μονοπόλια. Στον χώρο των φτωχομεσαίων αγροτών που το ξεκλήρισμά τους έχει πραγματικά επισπευστεί και είναι θέμα χρόνου να στηβαχτούν στους πολλούς ανέργους των αστικών κέντρων. Όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, θα θέλαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Αλλά το τι κάνουμε και το τι δεν κάνουμε δεν είναι πάντα και αποτέλεσμα της δικής μας δράσης και στάσης. Έχει να κάνει και με ο λαός πόσο συνειδητοποιεί τη δική του ευθύνη. Και εδώ πάλι το ζήτημα των αντεπαναστάσεων και των αρνητικών σχετισμών δύναμης βαραίνει πάρα πολύ στο ίδιο το λαϊκό κίνημα. Όμως, επειδή μιλάμε για τις διεθνείς εξελίξεις, και κλείνω με αυτό,
εάν κανείς θα ήθελε να είναι αντικειμενικός στην κρίση του και στην κριτική του και στην απέτηση που πρέπει να έχει για ένα κομμουνιστικό κόμμα, πρέπει να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Είναι βεβαίως πρόβλημα το ότι πόσες δυνάμεις κινητοποιήσει με βάση την οξέα του προβλημάτων, των προβλημάτων, αλλά το μεγάλο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι ότι δυστυχώς αυτή την κίνηση δεν την έχουμε στις υπόλοιπες και μάλιστα πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Αυτή είναι γενικότερα πηγή προβλήματος για το και αντανακλά και στο εσωτερικό μας. Και δεν πρέπει να υποτιμηθεί σαν πρόβλημα. Όχι για να αναθέσουμε να λυθεί διαφορετικά το ζήτημα, αλλά να το σημειώσουμε σαν θέμα προς επίλυση. Αλλά και να το φέρουμε και σαν ζωντανό παράδειγμα από διάφορες δυνάμεις, δεν ήρθε από εδώ, λέω τώρα, χρησιμοποιώ αυτό σαν επιχείρημα. Από διάφορες δυνάμεις που, πώς να το πει κανείς, θέλουν είτε να υποτιμήσουν, είτε να υποβαθμίσουν, είτε να λιδωρήσουν την στάση και τη δράση των κομμουνιστών. Ακριβώς επειδή υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα με αυτή τη γραμμή και με αυτή τη στρατηγική, γίνονται αυτοί οι αγώνες που επαναλαμβάνω. Θέλουμε να γίνουν πιο μαζικοί, πιο αποτελεσματικοί και κυρίως θέλουμε να στοχεύσουν πιο αποτελεσματικά στην εξουσία και στον άλλο δρόμο ανάπτυξης. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι το ζητούμενο και προσπαθούμε με όσες εκδηλώσεις κάνουμε να το φωτίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και να ελπίσουμε θα παραπλασιαστούν αυτές οι πρωτοβουλίες.